Η κύρωση της υποπαραχώρησης του εμπορικού λιμένα Φίλιππος ο δεύτερος στη Νέα Καρβάλη Καβάλας βρεθήκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο διευθύνων σύμβουλος του ΤΑΙΠΕ Δημήτρης Πολίτης με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΚ και πιο συγκεκριμένα τον Πρόεδρο Γιώργο Φιλόσογλου και το διευθύνοντα σύμβουλο Άγγελο Βλάχο. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η ανάπτυξη του λιμένα Απόστολος Παύλος. Είμαστε πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ήδη η σύμβαση υποπαραχώρησης έχει ελεγχθεί από την Επιτροπή της Βουλής. Θα γίνει κύρωση επίσημα αμέσως μετά τις εκλογές, που θα ανοίξει η Βουλή μετά το κλείσιμο για τις εκλογές. Και πιστεύω ότι αν όχι εντός του Ιουνίου, αν προλάβουμε, πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, θα γίνει και το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής. Αυτό είναι δέσμευση, είναι δεδομένο, δεν υπάρχει κανένα ιδιαίτερο θέμα. Οπότε είναι ευκαιρία να επικεντρωθούμε στο τι θα κάνουμε με το υπόλοιπο λιμάνι, με τον υπόλοιπο οργανισμό. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τους κυρίους εδώ, εξού και η παρουσία μου σήμερα, γιατί πρέπει να αρχίσουμε να βάζουμε μπροστά σχέδια για να εξορθολογήσουμε το υπόλοιπο λιμάνι. Και τη Νέα Πέραμου, αλλά και το κεντρικό λιμάνι εδώ πέρα είναι στα επόμενά μας σχέδια. Ίσως γνωρίζετε ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία εκπόνησης Master Plan για το κεντρικό λιμάνι για να κάνουμε τα επόμενα βήματα, διότι ακόμα και λεφτά να υπάρχουν, αν δεν υπάρχουν οι σωστές περιβαλλοντολογικές και χωροταξικές διευθετήσεις και αδειοδοτήσεις, τα οποιαδήποτε χρήματα υπάρχουν δεν μπορούν να ξοδευτούν. Έτσι, άρα τα οποιαδήποτε σχέδια για μαρίνα, για πλωτές, για το ένα για το άλλο και που έχουμε στο νου μας, πρέπει να ακολουθηθεί μια σωστή διαδικασία. Εμείς θα προχωράμε αυτά τα σχέδια, πολύ καλή συνεργασία με τους κυρίους και σίγουρα σύντομα θα ακούσετε νέα. Οι εμπορικές δραστηριότητες όλες στο Φίλιππος Β. Εδώ, στο Απόστολος Παύλος, είπατε πρώτες εξέδρες μαρίνα, τι σκέφτεστε ακριβώς? Αυτό που σας είπα. Αυτό που σας είπα, όπως ξέρετε, γίνεται ιδιαίτερη. Κατά βάση τουριστικός χαρακτήρας. Κατά βάση τουριστικός. Η κρουαζιέρα νομίζω ότι με την ολοκλήρωση του προβλήτα νομίζω ότι θα πάρει πάνω της. Έχει μπει, βλέπω, μια τάξη στο λιμάνι. Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με τον λιμενάρχη πριν από λίγο, διότι πρέπει να μπει και μια τάξη και στη χερσαία ζώνη του λιμανιού. Δεν μ' αρέσει να βλέπω τα αυτοκίνητα τριπλοπαρκαρισμένα ή δεν μ' αρέσει να βλέπω αυτοκίνητα παρκαρισμένα στη ράμπα να πέσουν μέσα και να έχουμε τα θέματα του Πειραιά. Άρα είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία για να μπει μια τάξη. Θέλουμε να αναδειχθεί το λιμάνι, να αναδειχθεί και η πόλη της Καβάλας. Ο οργανισμός και η πόλη της Καβάλας είναι ένα. Άρα λοιπόν όλοι πρέπει να συνδράμουν στο να αναδειχθεί το λιμάνι και ο οργανισμός. Και θεωρώ ότι είναι το κατάλληλος χρόνος πλέον να πέσει η έμφαση σε αυτό το θέμα μετά και την ολοκλήρωση της υποπαραχώρησης. Στο ζήτημα της Καλαμίτσας και της διαφοράς που υπάρχει με το Δήμο Καβάλας, υπάρχει κάποια εξέλιξη? Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα του ΤΑΙΠΕΔ. Έτσι είναι κυρίως η Καλαμίτσα, όπως ξέρετε, ανήκει και τη διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ, που είναι αδελφή εταιρεία. Ξέρω ότι υπήρχαν κάποιες κουβέντες. Η αλήθεια είναι ότι ένας από τους λόγους που ήρθα σήμερα εδώ είναι να συναντήσω τον Δήμαρχο. Από ό,τι κατάλαβα, είχε κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, άρα δεν κατέστησε να το να συναντηθούμε. Προφανώς θα συζητούσαμε και αυτό, παρόλο που δεν είναι αρμοδιότητα ΙΠΕΔ. Είναι δεδομένο ότι κάτι πρέπει να γίνει και εκεί, έτσι δεν το κρύβω. Μακάρι να το πάρει ο Δήμος, δεν έχουμε εμείς, θεωρώ, καμία αντίρρηση. Υπάρχει δυνατότητα, απλά δεν μπορεί, κατά τη γνώμη μου, να το πάρει χωρίς κανένα τίμημα. Έτσι. Πρέπει να υπάρχει ένα τίμημα το οποίο θα ικανοποιεί την ΕΤΑΔ. Υπάρχει και το ζήτημα του ανοιχτού κολυμπητηρίου, το οποίο είναι παρατημένο και μόνο βρωμιά, μόνο εστία μόνης. Λοιπόν, η δική μας η πρόθεση συνδυασμό με το ότι σας είπα προηγουμένως είναι να προσπαθήσουμε να βάλουμε μια τάξη σε αυτό το πράγμα. Έτσι. Και εμένα με ενοχλεί και αν ήμουν καβαλιώτης θα με ενοχλούσε ακόμα περισσότερο να έχει μείνει αυτός ο χώρος ο οποίος είναι στην παραλία της πόλης στην κατάσταση που είναι. Η πρόταση και η καταρχήν, να το πω, συμφωνία που υπάρχει με το Δήμο είναι ότι πρέπει αυτός ο χώρος να επιστρέψει στον ΟΛΚΕ, στον Οργανισμό Λιμένος Καβάλας και εμείς δεσμευόμαστε ότι με κάποιο τρόπο θα το αναδείξουμε. Θα πάψει να είναι σκουπιδότοπος. Υπάρχουν σημαντικά σχέδια για αυτό που είπαμε προηγουμένως για τουριστικό. Τι θα μπορούσε να γίνει εκεί, τι σκέφτεστε εκεί? Κοιτάξτε, θα θέλαμε να κάνουμε μια ανάπλαση όλη του παραλιακού μετόπου. Έτσι. Και όταν λέμε ανάπλαση, όπως αντιλαμβάνεστε, για να έχει επιτυχία
η ιδέα του να είναι τουριστικό το λιμάνι, θα πρέπει και ο επισκέπτης, ο οποίος βγαίνει και είναι προς όφελος νομίζω της πόλης Καβάλας, να έχει έναν ωραίο, μια ωραία προμενάδ, μια ωραία προκυμαία, να κάνει τη βόλτα του προς όφελος και της τοπικής επιχειρηματικότητας. Θα κάτσει να πιει τον καφέ του εδώ πέρα, θα κάτσει να φάει εδώ πέρα, στην πολύ ωραία, το πολύ ωραίο εστιατόριο που υπάρχει εκεί πέρα. Απλά θα πρέπει και ο περιβάλλον χώρος να είναι αντίστοιχος. Άρα λοιπόν θα θέλαμε να επιστρέψει, όπως και συμβατικά υπάρχει αυτή η υποχρέωση από το Δήμο, να επιστρέψει στον οργανισμό Λιμένος Καβάλας στο κολυμπητήριο και να ενταχθεί η όλη ας το πω διόρθωση αυτής της περιοχής εκεί πέρα στο ευρύτερο σχεδιασμό. Να σας πω ότι προχωράνε και κάποιες, είμαστε στις αρχικές σκέψεις μας να δούμε επιτέλους να γίνει μαρίνα, έτσι που συζητείτε τόσο καιρό. Για να γίνει αυτό, όπως σας είπα και προηγουμένως, πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία του Master Plan. Την έχουμε αναλάβει, την έχουμε ξεκινήσει, ήδη υπάρχουν μελετητές, ήδη δουλεύουν. Έτσι. Άρα, με το που θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, νομίζω ότι στο πλάνο είναι να κάνουμε μια αντίστοιχη υποπαραχώρηση για να δημιουργηθεί μαρίνα στον χώρο αυτόν στον οποίο προβλέπεται. Άρα λοιπόν υπάρχουν σχέδια και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος με τη διοίκηση, γιατί πραγματικά για κάθε θέμα κάνουν αυτό το οποίο πρέπει να γίνει.